όπως σας η παρουσίαση κάπως ζωντανή, γιατί δεν ξέρω και το κοινό, οπότε αν υπήρχαν διαφωνίες θα έπρεπε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό. Δηλαδή αν τα ελληνικά είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας ή αυτό είναι κάτι που υπάρχουν διαφωνίες. Ένα δεύτερο ερώτημα. Αφού συμφωνούμε ότι τα ελληνικά είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας, σκεφτείτε όλοι έτσι λίγο μέσα σας. Έχετε τουλάχιστον 3 επιχειρήματα για να το στηρίξετε. Για ένα λεπτό, μου απαντήσετε, προς ο καθένας σας σκεφτεί μέσα του. Γιατί ξαναλέω, προς τον έξω κόσμο υπάρχουν και αντίθετες γνώμες. Μπορούμε να το στηρίξουμε. Σκεφτείτε αν έχετε 3. Έχουμε όλοι 3. Όλοι. Τουλάχιστον εννοώ 3, εννοώ αν έχουμε μόνο ένα, να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο το θέμα. Μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την άποψη. Έχουμε όλοι τουλάχιστον 3. Ναι. Δεν ξέρω. Κύριε Θωμό. Να ψηφίσουμε, δεν τι θέλει. Όχι, θέλω να δω πόσο πού να επιμείνω. Γιατί ξαναλέω, εγώ αυτό που έκανα σε όλη τη ζωή ήταν πράξεις. Δηλαδή το απλώς να το συζητήσουμε σήμερα και τέλος δεν μου αρκεί. Θέλω δηλαδή, μπορούμε να το στηρίξουμε έξω γιατί επικρατεί αντίθετη άποψη. Μπορούμε στα παιδιά αύριο που θα έρθουν να μιλήσουμε για τη γλώσσα και να τους δώσουμε τα εφόδια για να μπορούν να απαντήσουν όταν βρεθούν σε άλλα περιβάλλοντα, όταν πάνε σε άλλα πανεπιστήμια, όταν, ξαναλέω, κυκλοφορούν στις παρέες τους. Πρέπει να είμαστε λίγο πρακτικοί, ειδικά για να στηρίξουμε τα παιδιά σε μια εποχή αποδόμησης. Αποδομούνται τα πάντα. Η γλώσσα, αν χρειάζεται η φιλοσοφία, αν χρειάζομαι τη γλώσσα, αν τα ελληνικά έχουν κάποια αξία, μήπως καλύτερα τα αγγλικά. Γι' αυτό ρωτάω, για να δω περίπου που περισσότερο έτσι να δώσω έμφαση, χωρίς να λέω πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, άρα συμφωνούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 3 επιχειρήματα. Ναι. Ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να μπορούμε να το στηρίξουμε ξανά. Λοιπόν, άρα, ας δούμε γιατί τα ελληνικά λοιπόν είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας. Έχετε ήδη λοιπόν κατά νου εσείς σε κάποια επιχειρήματα. Θα επιμείνω σε 2-3 έτσι στοιχεία μόνο. Καταρχάς, φράσεις που οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες μας δίνουν. Εδώ βλέπετε ότι η φιλοσοφία χρειάζεται όντως μία γλώσσα σπουδαία και μας λέγει ότι όπως για το σώμα η πρέπουσα αισθής είναι το ένδυμα, ο χιτώνας. Όπως για το σώμα χρειάζεται η πρέπουσα αισθής, ο πρέπον χιτών, έτσι και στα νοήματα αρμόζει μία ορισμένη ονομασία. Για να εκφράσω αυτό που έχω στο νου μου, πρέπει να έχω και τις κατάλληλες λέξεις. Μας δίνουν λοιπόν αρχικώς αυτή την εικόνα. Για να δούμε λοιπόν αν έχουν όλες οι γλώσσες αυτή την αρμόδουσα ονομασία για να εκφράσουν τα νοήματα που κάθε λαός αντιλαμβάνει. Εδώ βλέπουμε από τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσης, είναι ένας ψηφιακός δίσκος στον οποίο καταγράφουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Προς το παρόν, όπως βλέπετε, έχουν καταγράψει 10.000 έργα 4.000 Ελλήνων συγγραφέων. Είναι στην ελληνική γλώσσα και έχουν 110 εκατομμύρια είδη λέξεις. Άρα, ένα επιχείρημα μετρημένο με αριθμούς, η ελληνική γλώσσα έχει τον πλούτο, έχει τα κείμενα, έχει χιλιάδες συγγραφέων, έχει 110 εκατομμύρια, μας λέει, μετρημένες λέξεις για να μπορέσει να ντύσει τα νοήματα που συλλαμβάνει ο νους. Έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αριθμητικό το θέμα. Γιατί στο διαδίκτυο, αν δείτε, υπάρχει, ηρωνεύονται και αυτό. 110 εκατομμύρια, άλλοι λένε όχι, είναι 60, είναι 30. Λοιπόν, ό,τι και δεν είναι μόνο αριθμητικό, εδώ είναι όπως το έχουμε μετρήσει εδώ. Το θέμα στην ελληνική γλώσσα, πάλι τα αρχαία κείμενα μας το υποδεικνύουν, είναι ότι δεν είναι όλες οι λέξεις, όλα τα ονόματα όπως το διαβάζουμε, έγγονα της νοεράς επιστήμης. Δηλαδή δεν είναι μόνο αν έχω 110 εκατομμύρια εγώ και εσύ έχεις 90 και ο άλλος έχει 1 εκατομμύριο. Είναι αυτά τα ονόματα, αυτές οι λέξεις, να είναι έγγονα νοεράς επιστήμης. Έγγονα θα πει γόνια, γεννήματα πραγματικής νοήσεως.
να μην είναι λέξεις τυχαίες, ανόητες, κακοφτιαγμένες. Άρα λοιπόν η ελληνική θα δει, μας έχει δώσει, θα το δούμε στη συνέχεια λοιπόν, τέτοια ονόματα έκουγωνα της νοεράς επιστήμης. Αυτό το ονομάζουν ονοματουργήν. Βλέπετε, είναι ένα ιδιαίτερο έργο και πολύ δύσκολο να πλάσεις ονόματα, να πλάσεις λέξεις. Ο Πλάτων μας μιλάει και για ονοματουργό, ότι δεν γίνεται τυχαία, αλλά είναι ένα επίπονο έργο. Λίγα περισσότερα λοιπόν για αυτή την έννοια του ονοματουργήν, βλέπετε εδώ. Εδώ λοιπόν θα βρούμε πλούσιο λεξιλόγιο, ακόμα και για αφηρημένες έννοιες. Έχουν τουλάχιστον 100 ρήματα για την έννοια του κλαίω. Ο ονοματουργός λοιπόν πρέπει να έχει αντιληφθεί τον πόνο, όλα τα συναισθήματα, όλες τις διαβαθμίσεις της λύπης και του κλάματος, για να μπορέσει να πλάσει 100 ρήματα για την έννοια του κλαίω. Ο ονοματουργός μπορεί να σκεφτείτε οτιδήποτε, αλλά για να μην πάμε σε περίεργες σκέψεις, ας πούμε ο λαός που μιλάει αυτή τη γλώσσα, πρέπει να αντιληφθεί όλα αυτά για να πλάσει μετά 100 ρήματα για το κλαίω, 190 για το ωρό. Έχει μετρήσει η αμύμνηστη δασκάλα μου και δασκάλα πολλών εδώ, η Τζιροπούλου Ευσταθείου, στο μεγάλο κοινό έργο «Εν τη λέξη λόγος». Κάθισε και μέτρησε και μάζεψε όλες αυτές τις λέξεις. Άρα, ου πάντα δημιουργών ονομάτων είναι. Δεν είναι ο καθής δημιουργός ονομάτων, αλλά ποιος μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα ονόματα, τις λέξεις. Μόνον εκείνον τον αποβλέποντα, εις το τη φύση όνομα ον εκάστου. Να το κάνω πιο απλό, μόνο εκείνος που αποβλέπει στη φύση του όντως, που έχει δει το τι είναι αυτό, έχει δει στη φύση του το κάθε τι. Και δυνάμενον, δεν είναι μόνο να το δει όμως, και δυνάμενον αυτού το είδος, τιθένε εις τα γράμματα και τα συλλαβάς. Το ένα είναι να το αντιληφθώ και μετά αυτό που θα αντιληφθώ να μπορέσω να το βάλω σε γράμματα και συλλαβές. Να το αρθρώσω με τα κατάλληλα γράμματα και τις κατάλληλες συλλαβές, μας λέει. Δεν είναι μόνο να βρω έναν ήχο για να το πω. Πρέπει ο ήχος να συμφωνεί και με αυτό που ο νους ενόησε. Για να δούμε. Μας λένε λοιπόν οι ίδιοι ότι υπήρχε πολύ πρόνοια της αρχαίης, δεν έγινε τυχαία. Γιατί αυτοί που μιλούν για εθνικισμούς και όλα αυτά δεν έχουν μελετήσει ούτε τα κείμενα καλά, ούτε τη γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα δεν επλάστη από ό,τι φαίνεται τυχαία, με την πάροδο απλώς του χρόνου, αλλά μας λέει ήταν πρόνοια των ανθρώπων να πλάσουν λέξεις κατάλληλες που θα αποδώσουν τα νοήματα. Το βλέπουμε από φράσεις σαν αυτές, να λένε οι γραμματικοί και οι φιλόσοφοι. Συντιθένε δεξιώς τα ονόματα. Πρέπει να συνθέτουμε δεξιώς, με επιδεξιότητα τα ονόματα. Είναι έργο λοιπόν των ανθρώπων, των γραμμάτων. Θα έπρεπε να είναι έργο της γλωσσολογίας, αντί να αποδομεί, να κάνει αυτή τη δουλειά που μας υποδεικνύουν. Και τι εννοούν συντιθένε δεξιώς. Λέξη νευρήν καθαράν και καλλιρήμωνα. Να βρει την καθαρή λέξη και καλλιρήμωνα, να έχει κάλλος μέσα της η λέξη. Ό,τι κάνουν οι ποιητές. Αλλού έχουμε την έκφραση αληθής λόγος και μας εξηγούν ποιος λόγος είναι αληθής. Είδωλον της ψυχής. Αυτό που έχω στην ψυχή μου, η λέξη να γίνει το είδωλο αυτού που εγώ έχω μέσα στην ψυχή μου. Ώστε να το δείτε κι εσείς, να γίνει το είδωλον αυτού που έχω. Λόγος υγιής. Δεν βρήκα εξήγηση αυτό, αλλά τι ωραία φράση. Υγιής μια λέξη, άρα υπάρχουν και λέξεις που νοσούν. Νόσος, είναι νόσημα. Λέξη ευανάπνευστος, για όσους πέταξαν τη δασία και την ψηλή. Η λέξη λέει πρέπει να είναι ευανάπνευστος, να μιλάμε και να αναπνέουμε. Η ίδια η γλώσσα δηλαδή να ρυθμίζει τις αναπνεύμες μας με καλό και ορθό τρόπο. Και το κυριότερο λέξης ευμνημόνευτος. Αν είναι σωστά και δεξιώς πλασμένη λέξη, θα τη θυμόμαστε. Αν δεν είναι, θα την ξεχάσουμε. Και βλέπετε πόσα ξεχνάμε, ακούμε πολλά και δεν μένει τίποτα στο νου. Πόσο μάλλον τα μικρά παιδάκια, ένας βομβαρδισμός πληροφοριών και δεν μένει τίποτα. Οι λέξεις λοιπόν, αν είναι σοφά πλασμένη, θα είναι ευμνημόνευτος.
Άλλη αρετέ του λόγου. Η σαφήνεια, το ξέρετε αυτό, θα μιλώ πολύ. Η συντομία, ευσυνθεσία, καλή σύνθεση, ο τρόπος που συνθέτουμε. Η ευπρέπεια. Μια ιδιαίτερη λέξη. Υπάρχουν και κακίες. Η ασάφεια, η μακρολογία, η κυρολογία, η κακοσυνθεσία, η απρέπεια και ο βαρβαρισμός. Όμως η φιλοσοφία λοιπόν χρειάζεται μια γλώσσα, αλλά χρειάζεται και μια γραμματική. Μήτυρ της φιλοσοφίας και της ρητορικής είναι η γραμματική. Για όσους πέταξαν τη γραμματική και από το δημοτικό. Λοιπόν, η μητέρα της φιλοσοφίας είναι η γραμματική. Ποια γλώσσα έχει γραμματική ή ποια είχε γραμματική? Η ελληνική. Η πρώτη γραμματική του κόσμου παγκοσμίως είναι η γραμματική τέχνη του Διονυσίου του Θρακός. Και επίσης είναι και η πρώτη που μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες για να μπορέσουν να οργανώσουν και αυτή τη δική τους γλώσσα και να αποκτήσουν και αυτή γράμμαρ μετά. Αλλά άρα λοιπόν η φιλοσοφία, όπως μας το έδειξε και ο κ. Καλαχάς, μας πάει πίσω τόσο και πολύ πιο πίσω, προϋποθέτει ύπαρξη οργανωμένης γλώσσης, όχι μόνο λοιπόν αριθμητικός πλούτος, αλλά αυτά τα στοιχεία που είπαμε, σωστά συντεθεμένη λέξη, συντεθεμένη, και σωστά και οργανωμένη με γραμματική. Και εξηγεί λοιπόν τι είναι η γραμματική, είναι τέχνη διδάσκουσα ημάς, γράφει τα νοούμενα. Αυτό που έχω στο νου μου μπορώ να το γράψω. Δεν είναι εύκολο. Και πώς να το γράψω, πάμε τώρα σε μια τρίτη έννοια. Να μπορέσω να το γράψω ευρύθμος και εμέτρος. Και αυτό έχει πεταχτεί από τα σχολεία. Θέλουμε απλώς να γράψει κάτι το παιδί. Αλλά όχι πώς θα το γράψει και αν αυτό μπορεί να είναι και εύρυθμο μετά. Να είναι εύρυθμος και έμετρος. Έμετρος όταν είναι ποίηση, αλλά εύρυθμος και ο πεζός έχει ένα ρυθμό. Έτσι λοιπόν μας διδάσκει να γράφουμε τα νοούμενα ευρύθμος και ευμέτρος. Γιατί πρέπει να έχει ο λόγος και ρυθμό? Η λέξη είπαμε, αλλά και όλο το κείμενό μας. Πριν σας δείξω αυτή την αφή, σας δούμε αυτό. Πόσο σημαντική είναι η λέξη για τον εγκέφαλο, βλέπετε και σε περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου ενεργοποιούνται κατά την εκτέλεση μας λίγων γλωσσικών διεργασιών. Όταν ακούω μία λέξη, γι' αυτό θέλουμε η λέξη να είναι, είπαμε, ωραία, εύυχη και όλα όσα προανέφερα. Όταν την ακούω λοιπόν ενεργοποιούνται, βλέπετε πιο κέντρο. Όταν την βλέπω, μας ενδιαφέρει και πώς είναι γεγραμμένη. Όταν τη λέω, είπαμε βανάπνευστος, να είναι εύυχη, να είναι εύρυθμος. Και όταν σκέπτομαι τη σημασία. Πρέπει η λέξη λοιπόν που θα πλάσει ο ονοματουργός να έχει και μέτρο και ρυθμό και να έχει μουσικότητα, αλλά να έχει και νόημα, να μπορέσει να βάλει, είπαμε, την αλήθεια μέσα στην λέξη. Ώστε να μπορώ εγώ να σκεφτώ για τη λέξη, γιατί αν το ονομάσω κάτι τυχαία και το πω, ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Αν το πω 525, δεν θα σκεφτώ τίποτα, δεν ενεργοποιείται καν εκείνο το κέντρο. Αν πω όμως Θεός, και Θεός ετυμολογηθεί η λέξη Θεός, βλέπετε, ενεργοποιείται ένα κέντρο πολύ σπουδαίο. Έτσι λοιπόν οι ελληνικές γλώσσες, οι ελληνικές λέξεις έχουν και ετυμολογία, έχουν δηλαδή το έτοιμο, την αλήθεια μέσα τους. Εδώ πάλι βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η μουσική, γι' αυτό η ελληνική γλώσσα εφρόντισε να έχει και μουσικότητα. Ήταν και αυτό η πρόνοια που μας λέει, δεν είναι τυχαίο, πρόνοια ώστε οι λέξεις που δημιουργούνται να είναι και μουσικές. Αυτό το βλέπουμε. Δείτε λίγο την εικόνα και θα σας ξαναδείξω την αφίσα την προηγούμενη. Μας λέει λοιπόν πώς ενεργοποιούνται. Βλέπετε όταν είναι σχέτον γλώσσα τα κέντρα που ενεργοποιούνται. Όταν είναι μουσική βλέπετε, αλλά επάνω δεξιά όταν είναι γλώσσα και μουσική και η ελληνική που έχει που είναι μουσική γλώσσα ενεργοποιούνται πολύ περισσότερα κέντρα. Προφανώς το ήξεραν για να μας λένε αυτά οι αρχαίοι και να λένε για τη μουσικότητα της ελληνικής και να φροντίζουν ότι η λέξη και το κείμενο να έχει μουσικότητα. Δείτε το και εδώ πιο καθαρά. Πώς λοιπόν η προσωδία είναι αυτό που είναι τα πνεύματα, η τόνη, οξία, βαρία, περισπομένη και είναι και τα μακρά και τα βραχαία. Η μουσικότητα δηλαδή της ελληνικής γλώσσης.
είναι αυτό που βλέπετε, η προσοδία. Πόσο σημαντική, γιατί μέσα από τη μουσική που έχει η ελληνική γλώσσα ενεργοποιείται ολόκληρος ο εγκέφαλος και το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο. Άρα ένα στοιχείο που δεν το έχουν τόσο ξεκάθαρο άλλες γλώσσες. Πάω λίγο να ξαναδείτε την αφίσα τώρα. Πώς προκύπτει αυτή η μουσικότητα. Εδώ έχουμε καλλιγραφήσει για τις ανάγκες σχολής μας, για να το βλέπουν οι μαθητές και την ώρα που είναι στο σπίτι και κάθονται και ξεκουράζονται. Το πρώτο μέρος του Τζαρτζάνου, της γραμματικής του Τζαρτζάνου, το λεγόμενο φθογκολογικόν. Πριν αρχίσουμε να κλείνουμε τα ονόματα και να μαθαίνουμε ρήματα και όλα αυτά, είναι όλο αυτό το κομμάτι που κάνει την ελληνική γλώσσα μουσική. Βλέπετε πόση πρόνοια έχει. Δεν μπορεί να πείτε ότι είναι τυχαίο, αλλά δεν ξέρω αν και σε άλλη γλώσσα θα βρείτε κάτι τέτοιο, τόσο μεγάλη επιμέλεια. Οι τόνοι, τα γράμματα, οι λέξεις οι δασινόμενες, τα σημεία στίξεως, οι εγκλήσεις, η συγκοπή, η μετάθεση, η αντιμεταχώρηση, τα φωνικά, η έκλειψη, η κράση. Τι είναι όλα αυτά. Γιατί λείπουν τα τρία γράμματα. Πού? Το κόπα. Το δίγαμα και αυτά. Το δίγαμα και... Έχει γράψει το Ευκλείδιο. Εδώ βλέπετε αρχαϊκό, είναι Ευκλείδιο αυτό που γράφω από πάνω, έχει γραμμική β. Τα συζητάμε αυτά βέβαια στα μαθήματα, αλλά θέλω να σας πω και μόνο με μια ματιά γιατί έχει ελληνική γλώσσα όλα αυτά. Είναι πρόνοια λοιπόν, γιατί είναι σημαντική η μουσικότητα, εκτός του να βρω τη λέξη για να πω αυτό που θέλω. Έτσι λοιπόν είδαμε άλλο ένα στοιχείο της ελληνικής, ο πλούτος των λέξεων, η μουσικότητα που έχει, η οργάνωσή της γιατί έχει γραμματική και πόσο σημαντική είναι. Και η ετυμολογία, έχουν μία λέξη για κάθε τι, λένε, και καταφέρνει τι να δείξει, βλέπετε, εις φως άγει και δεικνύει τα ενώ αθέατα. Η προσπάθεια των Ελλήνων να μπορέσουν τα αθέατα μέσα στο νου να τα φέρουν σε φως. Εδώ είναι η ετυμολογία, μην μείνω σε αυτό. Και επειδή το ξέρουν οι ξένοι, δείτε ωραία βιβλιαράκια για τα παιδιά του Δημοτικού. Έχουν ένα γοριλάκι, γίνει και μασκότη στην Αγγλία, στα αγγλικά δημοτικά, για να μάθει τη λέξη ήλιος. Γιατί το να πει σαν δεν παράγει, δεν συνθέτει, πρέπει να ξέρει την ελληνική λέξη ήλιος και το εξηγεί από κάτω, βλέπετε. Ήλιος και τι σημαίνει και δουλεύουν λοιπόν με αυτό που λέμε ετυμολογία. Ξανά το γοριλάκι για να μάθει τη λέξη στρατός, στρατηγική. Εδώ τη λέξη αρχή, αρχιτέκτον, ωραία παιδικά βιβλία. Και τον έγινε. Λοιπόν, γιατί η ελληνική λοιπόν έχει μοναδική συνθετική δύναμη και μία λέξη να δείτε, αλλοτριομορφωδίαιτο συνηθίσει, λένε οι ορφικοί ύμνοι. Με μία λέξη, εμείς πρέπει τώρα να κάνουμε, θα μπορούσε να είναι μια διατριβή μόνο αυτό. Πανυπέρτατος. Ένα ωραίο σχόλιο θα σας διαβάσω μόνο γι' αυτό. Για να δείτε ένα ωραίο σχόλιο του Ζακ Λακαριέρ. Ένα λεπτό. Γιατί αυτό το πανυπέρτατος για μας είναι απλό, έτσι δεν είναι? Νομίζω το ακούμε στους ύμνους, στην εκκλησία μας. Και λέει τώρα ο Ζακ Λακαριέρ, μόλις βλέπω αυτή τη λέξη, έκπληκτος. Με μία απλή αλλαγή του πρώτου συνθετικού, η λέξη αυτή εκφράζει όλες τις ιεραρχίες. Αρκεί να βάλεις μπροστά το παν, το υπέρ, το πρώτος ή το αρχή και αμέσως τι κάνεις, λέει. Έχεις μια ατέλειωτη ποικιλία διαβαθμίσεων, τα προθέματα εγκλείονται το ένα μέσα στο άλλο σαν μια σημασιολογική κλίμακα ορθωμένη προς τον ουρανό των λέξεων. Ακούτε, μόλις το είδε. Εμείς τα προσπερνάμε, τα έχουμε συνηθίσει, αλλά ο ξένος που δεν μπορεί να το πει αυτό, σου λέει είναι δυνατόν με τρία προθέματα να ανεβαίνει όλη την κλίμακα των διαβαθμίσεων και όλη την ιεραρχία, πώς θα το κάνεις άλλη γλώσσα? Η ακρίβεια, να προχωρήσω, λεπτές ενιολογικές αποχρώσεις. Εδώ βλέπουμε οι ξένοι ότι παίρνουν και τις προθέσεις, η ελληνική έχει δώσει τα εργαλεία λοιπόν και στις άλλες γλώσσες. Προθέσεις της ελληνικής πέρασαν μέσω λατινικών. Εδώ είναι αγγλικά βιβλία, μην σας κουράσω. Εδώ επίσης βλέπουμε πόσο απαραίτητη είναι η ετυμολογία που δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία. Για να γνωρίσουν χημεία, οι ξένοι μαθαίνουν ετυμολογία. Βλέπετε την ανθοκιανίνη και εξηγεί τώρα τι είναι η ανθοκιανίνη και τους λέει άνθος είναι το λουλούδι, κιανό είναι το χρώμα, άρα είναι κτλ. Βλέπετε ότι χωρίς
την ετυμολογία δεν μπορούν να κατανοήσουν, αλλά απ' την άλλη μία λέξη πριν διαβάσω τι είναι η ανθοκιανίνη μου δίνει αμέσως, κοιτάξτε από κάτω ποια είναι η περιγραφή, μια κατηγορία ουσιών που δίνει το μπλε χρώμα κτλ. Στο άνθρωπος, ανθοκιανίνη, και να μην το εξηγήσουμε, εμείς καταλαβαίνουμε. Έχει βάλει την αλήθεια στη λέξη. Λοιπόν, γι' αυτό μαθαίνουν λοιπόν, και εδώ απλώς βλέπουμε αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να έχει νοήσει για να τα πει. Κοιτάξτε πόσες λέξεις, λίγες αυτές, είναι ένα μέρος μόνο για την λύπη, αλλά πώς η ελληνική βοηθάει μετά και τον φιλόσοφο και τον ψυχολόγο να κατανοήσει τι συμβαίνει στην ψυχή μας. Είμαι λυπημένος, λέει το παιδάκι, έρχεται κλαίγοντας. Τι είναι αυτό, άγχος, άχθος, άγχος, λύπη, θλίψη, δυσφορία, τάραχος, δυσαρέσκεια, έλεος, αγωνία, όχληση, καημός, κατήφια, σφαραγμός, ανησυχία, δείγμα, απελπισία, πάθος. Θα μπορούσα να λέω κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Τα έχει συγκεντρώσει, είπαμε, η δασκάλα μας. Μόνο έτσι λοιπόν μπορώ να φανερώσω τα αθέατα που υπάρχουν στον νου. Οπότε λοιπόν, για να μην σε σκουράσω άλλο. Ναι, αυτό λέω, δεν σε σκουράζω άλλο. Απλώς να ανακεφαλαιώσω. Τα ελληνικά είναι σίγουρα συνδεδεμένα με την ελληνική φιλοσοφία. Οι Έλληνες φιλόσοφοι δεν νομίζω ότι με άλλη γλώσσα θα μπορούσαν να πορευτούν και να φτάσουν εκεί που μας έδειξε ο κύριος Καλαχάνης. Οπωσδήποτε κρατήστε τη μουσικότητα που έχει, τον πλούτο, την οργάνωση, τη γραμματική, την ετυμολογία, και επειδή δεν γίνεται στο σχολείο, θα πρέπει εμείς όσο μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτά στα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.